με αυτό που παίζει παντού το τελευταίο διάστημα και αφορά αυτή τη μυστική βάση στην Αμερική, στην Νεβάδα, ναι. Και έναν επιστήμονα που βγήκε ένα βιντεάκι και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο οποίο δείχνει φωτογραφίες από εξωγήινους, από διαστημόπλια. Πες μου και την τρίτη επιλογή. Να πάρε να έχεις και εσύ. Μετά την Άση νόμιζε θα γλιτώσει εσύ. Εγώ έχω δύο μπροστά μου τώρα που και πέρα. Σήμερα τη λες σε όλους, Γρηγόρη. Τη λες στο Θοδωρή, τη λες στην Άση, τη λες σε όλους και βάζεις σε μένα μπροστά για να την πεις. Δεν τη λέω. Πρέπει να νιώσω. Μη σε βάλω τώρα και βγάλεις καμιά έρευνα και τρελαθείς εσύ που δεν έχεις ούτε μισή. Ποιος. Λοιπόν, για δεν ξέρω τι άλλο έχουν φορτωμένα. Αυτή είναι τσακάλια επάνω. Για ποιους μιλάμε τώρα, μιλάμε για τους επιστήμονες. Πες εσύ όποια θες. Να σου πω εγώ ένα ωραίο. Ναι, γελάνε πάνω. Για τον άνθρωπο τον τραπεζίτη, ναι. Που είχε οικογένεια και δύο παιδιά. Όχι, όχι. Πες μου ένα άλλο. Χθες μου είχε και ένα άλλο θέμα πολύ ωραίο. Εχθές. Ναι, ναι, εχθές. Εχθές τα χαρτιά μου είχα δύο θέματα. Το ένα ήταν φανταστικό. Να φέρω τα χαρτιά να διαλέξουμε. Δηλαδή. Έχω 20 θέματα. Ρε, παιδε, περίμενε. Εσύ θυμάσαι καθόλου τα αυτά θέματα. Αυτά τα 30 τελευταία που την πρότεινα. Την υπνοβασία τη θες. Όχι μόνο την υπνοβασία. Το άλλο που μου είχες εχθές. Τι μου είχες εχθές. Η ταινία του Λούκας Μούντισον, We are the best, είναι άλλη μια ταινία που βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Εγώ σας το λέω, μήπως ξεμείνετε. We are the best λέγεται. Λοιπόν, απλώς... Δεν θυμάμαι άλλο τώρα που έχει. Δύο θέματα σίγουρο. Μου κατέβασες χθες. Ναι, και δυστυχώς δεν προλάβαμε να παίξουμε κανένα γιατί με την καινούργια το πήγαμε σε ρί. Και είσαι και νέο παιδί. Και είσαι και νέο παιδί. Καλά, έχω κι εγώ πολλά στο κεφάλι μου, σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν έχεις δάνεια εσύ. Πώς δεν έχω, ποιος το είπε. Α, συνάδελφε. Να συζητήσουμε για τα δάνεια. Λέει πάνω, λέει θέματα. Να μου φέρει να φέρω το ντοσχέ να διαλέξουμε. Και εγώ τι θα κάνω μέχρι να φέρεις το ντοσχέ. Εντάξει. Να πω... Όχι, 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 όχι. Δύο θέματα μου βάλατε χθες και δεν θυμάστε κανένα μόνο, παιδιά. Όχι, μωρέ, λέει. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Θες να σου πούμε για το Πούτιν και το σπέρμα του. Χέλας, είναι σοβαρή είδηση, μωρέ, λένε. Λένε την ξέρει και ο Τέρι την είδηση, δεν είναι δικιά. Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη. Πες εσένα σε πιστεύει, εμένα δεν με πιστεύει. Ότι θα περίμενα με αγωνία να κάνω τοξοβολία. Να το. Μετά από αυτά που ακούω. Να το. Τι είναι αυτό, μωρέ, απλώς απίστευτο νομοσχέδιο για να δωρίζει ο Πούτιν το DNA του. Παντού, σε όλη τη Ρωσία. Γιατί. Για να βγουν όλοι δυνατοί, δυναμικοί. Πουτινάκια. Τινάκια να γεμίσει Ρωσία. Είναι σοβαρή είδηση αυτή. Στη Βουλή της Ρωσίας ακούς και μία βουλευτής έφερε νομοσχέδιο. Λέει ότι επειδή είναι το παράδειγμα και το ίνδαλμα όλων μας, πρέπει το σπέρμα του Προέδρου, όσες θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να το